Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Αγγελική. Αγγελική. Πόσο χρονών είσαι, Αγγελική? 15. Και με τι ασχολείσαι, με το άλμα εις ύψος, θέλω να πιστεύω. Όχι. Με το σχολείο, νομίζω. Με το σχολείο. Okay, με το σχολείο. Δηλαδή, πας στη τάξη πρώτη ηλικίου. Ναι. Ωραία, καλή πρόοδο. Πέρα από τα άλλα. Είσαι πολύ όμορφη, Αγγελική. Πες μου, σε παρακαλώ, τι θα μας παρουσιάσεις σήμερα? Θα τραγουδήσω. Α, θα τραγουδήσεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, Αγγελική. Ευχαριστώ. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το τραγούδι? 4 χρόνια. Κάνεις μαθήματα, είσαι αυτοδίδακτη? Είμαι αυτοδίδακτη. Ναι. Ναι. Έχει σίγουρα ωραία φωνή, αλλά σήμερα νομίζω ότι μας πρόδωσε το άγχος λιγάκι. Αγγελική, δεν είσαι, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή έτοιμη για να πας στην επόμενη φάση ή να διαγωνιστείς πιο ανταγωνιστικό επίπεδο εδώ στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Είσαι στη στιγμή για να γνωρίσεις εσύ τη φωνή σου πριν γίνει γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο. Εσύ πρέπει να γνωρίσεις πια τη φωνή σου. Θα πω, Αγγελική, όχι. Θα πω όχι για την επόμενη φάση. Αλλά θα πω ναι στο τραγούδι, ναι στην προσπάθεια, ναι στο να κάνεις μαθήματα. Ευχαριστώ. Εντάξει. Πολύ. Ναι, ναι. Διάλεξες ένα πολύ ευαίσθητο, ωραίο τραγούδι. Έχεις ωραίο ήχο. Είσαι ένα κορίτσι με ευαισθησίες που σίγουρα θα σε βοηθήσει αυτό στη δουλειά σου το τραγούδι, αφού τα αγαπάς και θέλεις να προχωρήσεις. Αυτό που σου λείπει αυτή τη στιγμή πολύ είναι η σιγουριά. Δεν έχεις καθόλου αυτοπεποίθηση στο πώς θα σταθείς. Νιώθεις μεγάλη ανασφάλεια για το πώς θα είναι η φωνή σου. Δεν ξέρεις τις αναπνοές σου. Οπωσδήποτε πρέπει να δουλέψεις αυτό που αγαπάς. Ωραία ήταν που ήρθες εδώ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Μου άρεσε. Αλλά θα πω όχι για τον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Θα πω κι εγώ όχι, αλλά πραγματικά θα χαρώ να σε ξαναδώ κάποια στιγμή στο μέλλον και να σε δω να τραγουδάς και να σε ακούσω. Γιατί είναι ωραία. Εγώ θα χαρώ να σε δω του χρόνου στο Voice που θα έχει γίνει και 16 χρονών. Να γυρνάνε οι καρέκλες.